Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Είμαι ο Βασίλης. Σήμερα παρουσιάζουμε, να πούμε κατευθείαν στο πιστό, Shrouding Christ και το άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε. Μισό λεπτάκι. Είναι το Triarchy of the Lost Lovers. Ένα CD το οποίο άλλαξε την πορεία τους άρδιν. Αμέσως και δηλαδή. Το Non-Servian πιο πριν, το 94, αυτό είναι το 96, έτσι. Το Non-Servian ήταν στη Unisound, η οποία στην Ελλάδα το διαφήμισε πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στο εξωτερικό δεν έκανε πολλά. Οι φανατικοί βέβαια τον Christ τον βρήκανε, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό. Πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη εταιρεία και ο Osmose που ήταν πριν με το The Mighty Contract. Αλλά εκεί ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Κανονικά ξεκινάνε από το. Πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη εταιρεία. Πρώτη φορά τόσο μεγάλο ήχο. Και μιλάμε για τα αρχέ 96 που σημαίνει ότι τραγούδια τα μισά τα περισσότερα τα γράψαν το 95. Που έκαιγε το Black Metal. Και είναι και η πρώτη που γράψαν Majestic. Να το λέμε κι αυτό έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Σάκης είχε μείνει σε κάποια φάση πάνω εκεί που λες. Συμβαίνουν αυτά τα συγκροτήματα, δεν ξέρω τι εγώ. Πάμε να τους χαμίσουμε όλους. Ο Σάκης τελικά έμεινε μόνος του με τέσσερις μη Έλληνες στα υπόλοιπα όργανα και όλα αυτά. Αλλά συνέχισαν. Και μάλιστα όταν είχε βγει αυτό το άλμπουμ, κάνα και ένα live in Krakow, στην Κρακοβία, που έχουν κάνει η Dark Tranquility, η παλιά η Behemoth, ονόματα δυνατά. Φορητικότητας έτσι σαν το principal, να πούμε, για Θεσσαλονίκη, 1200 άτομα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μετά επέστρεψε ο αδερφός του, ο Θέμης, να κάνω μια καλή παράταση για τους αγρότες τα παιδιά. Είναι πολύ καλά του, όχι μόνο δεν το έχουν καβαλήσει, αλλά είναι εντάξει. Ο Σάκης απλά λίγο πιο σοβαρός. Ο Θέμης όταν του λέω το πέμπτο live που τους είδα ήταν για την περιοδία του κατά το δαίμονα αυτού. Και προσέξτε παιδιά, εσείς που τώρα πώς είναι ξένοι, μη έτσι να μας βλέπουν, δεν είναι κάτι το δαίμονα αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό. Είναι κάτι το δαίμονα αυτού. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν παίξαν ένα live, το έχω το DVD, αλλά κάτι ήταν μισό, ήταν 40 λεπτά και κάτι άλλο για να γεμίσουν DVD. Γυρίζει όμως ο αδερφός του και σε αυτό το άλμπουμ παίζει και μπάσο ο Τζίμς ο Μπατζούρης. Μέχρι εδώ ήταν αυτό που γράφει και έγραψε ρίξου στίχους και για τα επόμενα δύο τους άλμπουμ. Λοιπόν, είπαμε, πρώτη φορά σε μεγάλη πραγματικά εταιρεία, πρώτη φορά με τόσο μεγάλη παραγωγή, πρώτη φορά αντίτυπα περισσότερα ακόμα και από το Mighty Contract, γιατί τότε ήταν στο underground. Το underground με αυτό πήγανε στο overground. Αμαζόνι μας το δάκι ζεστή. Να ξέρετε στον Αμαζόνι το γυρίζουμε αυτό. Μας άρεσε, είναι φτηνή η πραγματικά. Λοιπόν, με αυτό ξεκίνησαν, παίξανε support σε πολλούς βέβαια, τώρα εγώ θυμάμαι για Muspel, οι οποίοι Muspel το 96 ήταν πολύ μεγάλοι. Ήρθε και ο χρόνος όμως μετά, πριν λίγα χρόνια που βγάλαν το τελευταίο τους, να παίζουν οι Muspel από κάτω, να έχει co-headline του. Τέλος πάντων, Rotting Christ για μένα είναι πιο πολύ προς θρησκεία παρά προς συγκρότημα. Γι' αυτό έκανα και τους θεμέλους.
τους ακούω από το 94, από την κασέτα τους και τους Sound, άσπρο με μπλε, που είχε μέσα το 94 και από το νόσο έρδια με μπλε κομμάτι και άλλα πλά και ένα κομμάτι και το One Lord και ξέρετε τα παλιά κλασικά ελληνικά με κομμάτια της κομμάτια. Λοιπόν, ξεκινά λοιπόν τα ριδιδίες και όλα αυτά, πρώτη φορά όλα καινούργια. Για να έχεις και από πίσω ότι σε σχόλ μπορεί να μην ψέξω να σου κάνει άλλη. Τελικά κάναν το line-up τους και κάναν μια πολύ μεγάλη περιοδία πρώτη φορά σε πραγματικά επαγγελματικά πλαίσια. Όχι underground. Λοιπόν, η Century Media έκανε μέχρι και να φύγουν ακόμα από αυτήν. Christ έκανε καλό έργο. Διαφήμισε αρκετά, τους έσπρωξε αρκετά, τους έκλεισε καλά live, καλές περιοδίες με μεγάλα συγκροτήματα. Αυτά ήταν καινούργια. Αν εξαιρέσουμε την τουρνέ, να μην πω το όνομα, τέλος πάντων, που ήταν Blasphemy, Christ Immortal, Immortal Christ, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, πρώτη metal. Πρώτη black metal περιοδία που έγινε ποτέ, κινητή περιοδία. Κανονικά να δείτε, έχει 4 δύο ονόματα. The Fuck Christ 2. Βέβαια εντάξει, αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα γιατί λεγόταν ακούγονταν πολύ άσχημα. Α πούμε, ξέρω ότι είστε σατανιστέ και αυτά. Τέλος πάντων, ο Σάκης ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό το album το επέλεξα βασικά. Δεν θα το εξηγήσω γιατί το επέλεξα. Ήταν η αρχή των πάντων. Το Mighty Contract τη Κάρα. Περίεργη παραγωγή, αλλά δεν ήταν η αρχή των πάντων. Αυτό ήταν η αρχή των πάντων. Τότε αρχίσαν να είναι και στα ξένα έντυπα, να έχουν συνεντεύξεις, κριτικές καλές και όλα αυτά. Και σαν άλμπουμ είναι το αγαπημένο μου μαζί με το Θεογονία και θα έλεγα το Καταδαίμονα αυτού εκεί παίζουν τα κέρατα τους. Προτίμησα αυτό σαν πιο γνωστό, καλό μπορεί να πω στην παρακτική πάνω. Είπαμε, τις γενιές των μεταλλάδων να τις φέρω κάπου εκεί. Αυτά, τώρα από εκεί και πέρα όλοι εσείς που ξέρετε από Christ, μάλλον τα ξέρετε αυτά που λέω, παίζουν απλά, πολύ απλά βέβαια, να το κάνουμε τόσο ωραίο τρόπο. Παίζει να είναι η πρώτη Majestic Black Band, εκτός αν βάλουμε Majestic τους Emperor που βγάλανε το Nights at the Eclipse το 94, δύο χρόνια πριν. Τέλος πάντων, από τους πρώτους που ανακάλυψαν το Majestic, αλλά μετά κάνουν οτιδήποτε θέλαν, ό,τι να είναι, ας πούμε την καλή αναδύνα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Rotten Christ είναι γνωστή σαν να λέμε Cradle of Filth, Satyricon και Borgir ακόμα και όλα αυτά. Είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον και το αξίζουν. Γιατί δουλεύουν σκληρά και αν δεν δουλεύει σκληρά, δεν έχει ψώμα. Ούτε φύγει. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θυμηθείτε ξανά αυτό το άλμπουμ, βάλτε το τέρμα, ενοχλήστε οποιονδήποτε, στάρετε και τώρα κλείνουμε την κάμερα γιατί εγώ θα αρχίσω να φτιάξω. Λοιπόν, στην υγεία σας. Cheers, boys and girls.